κάποια δικά μου πατενταρισμένα τεχνικάκια, τεχνητάκια μάλλον, τα οποία μου έχουν δώσει πάρα πολλά ψάρια, ειδικά κοκάλια, και όχι μόνο κοκάλια βέβαια, αλλά γενικά. Για κάποια φιλαράκια που με ρώταγαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, και εδώ για πιο βαριά πράγματα, εδώ Chinese, μπορώ να το πω και δολοφόνο, αρκετά ψάρια. Εδώ μια δικιά μου πατέντα, ένα popper 30 γραμμάρια, μου έχει δώσει και λαβράκι και γοφάρια, αυτό που βλέπετε. Άλλη μια πατέντα εδώ, Savage Gear, η γνωστή ζαργάνα, αυτή είναι surface, είναι αφρωτή, αλλά επειδή δεν μου δούλευε σωστά, μια μετατροπή εδώ, μια μπίλια μέσα και άλλη μία από πάνω. Τη βλέπετε την πύλη που κουνιέται? Φαίνεται. Και άλλη μία από πάνω, από 17 γραμμάρια, την πήγα 21. Έχω βέβαια και την άλλη, την κλασική, τη Sinkin, την μπλε, η οποία και εκείνη δολοφόνο, στα γοφάρια τουλάχιστον. Και τώρα μου δουλεύει πολύ καλύτερα. Άλλο ένα δικό μου εδώ, πατενταρισμένο. Σε όλα αυτά έχω πάρει ψάρια, παιδιά. Σε όλα. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Αυτός είναι ένα από τα πρώτα μου τεχνητά. Λοιπόν, με αυτό, παιδιά, είχα ξεκάνει. Ξεκάνει. Άσχημη λέξη. Είχα πάρει, λοιπόν, πάρα πολλά λαβράκια. Και κοκάλια με αυτό. Αλλά είχα πάρει πολλά λαβράκια με αυτό το εργαλείο. Είναι σε στήλη τζίκου, ας το πούμε. Το δουλεύω με ένα, με το 1542 που έχω, το Major, το KG Evolution, και αυτό. Με αυτό έχω πάρει κέφαλους, παιδιά, που βλέπετε. Βέβαια όχι δαγκωτούς όλους. Εδώ είναι μεγάλη η σαλαγιά του με τη φούντα, αλλά έχω πάρει και κουκάλια με αυτό. Και αυτό είναι η σημερινή μετατροπή που έκανα σε ένα που το χρησιμοποιώ στις παλαμίδες κάποιες φορές. Με άνισα, έτσι, τα πιο πολλά στα τεχνητά μου και στο, και στο σορ που δουλεύω. Προσπαθώ τα assist μου να μην είναι ίδια. Αν είναι, τα μακραίνω ή τα κοντένω ανάλογα. Λοιπόν, αυτά, παλικάριά. Καλό μήνα και πάλι σε όλους.